Το σώμα εθελοντών Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος κινητοποιείται άμεσα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στήριγμα και κινητήριος δύναμή του υπήρξε ανέκαθεν η σύμπραξη της κοινωνίας με την ανιδιοτελή και γενναία προσφορά των εθελοντών που επιλέγουν να συμμετέχουν στο σώμα. Είναι ένα καινούριο τμήμα στην πόλη, το οποίο το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει. Ξεκίνησε το 1932 με την επωνυμία Σώμα Εθελοντών Τραυματιοφορέων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ήταν αυτοί οι οποίοι μετέφεραν τους τραυματίες από τα πεδία των μαχών σε ασφαλές σημείο και τους παρέδιδαν στις αδελφές νοσοκόμες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για περίθαλψη. Τότε οι καταστάσεις ήταν διαφορετικές, ο στρατός δεν είχε δικό του υγειονομικό τομέα και από τη στιγμή που τώρα έχει δικό του υγειονομικό τομέα και δικό του τρόπο να μεταφέρει τους τραυματίες από τα πεδία των μαχών, εμείς μετονομαστήκαμε σε τμήμα εθελοντών, σαμαριτών, διασωστών και ναυαγοσωστών και δραστηριοποιούμαστε πλέον στην καθημερινότητα σε διάφορα προβλήματα τα οποία έχει ο συμπολίτης μας. Μπορεί να είναι μαζικές καταστροφές, μπορεί να είναι εθελοντική αιμοδοσία, μπορεί να είναι πληροφόρηση στο ευρύ κοινό για μαθήματα πρώτων βοηθειών, σε αστέγους, σε πληρωμεριοπαθείς, σε ζυμόπλητους, σε πυρκαγιές, σε διάσωση στο βουνό, διάσωση στη θάλασσα, διότι έχουμε και ναυαγοσώστες. Και θα ήθελα να πω ότι η Ναυαγοσωστική Σχολή του Ερυθρού Σταυρού είναι η μόνη αναγνωρισμένη από την Διεθνή Ναυαγοσωστική Ομοσπονδία. Η εκπαίδευση στη σχολή διαρκεί 15 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται μαθήματα πρώτων βοηθειών, ενώ όσοι παρακολουθήσουν επιτυχώς όλο τον κύκλο μαθημάτων αποκτούν το πτυχίο του Εθελοντή Σαμαρίτη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 4.500 εθελοντές σαμαρίτες διασώστες που βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και σε συνεργασία με όλες τις αρχές ασφαλείας. Στην σχολή παρακολούθησαν 25 άτομα, εκ των οποίων πέρασαν τις πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις και γραπτές εξετάσεις 23 και αυτή τη στιγμή παρακολουθούν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου τα πρακτικά μαθήματα. Δηλαδή, μαθαίνουν στην πράξη όλα αυτά τα οποία είχαν μάθει από εμάς στη θεωρία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευγνωμονήσω και να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημόπουλο, έναν εξαίρετο άνθρωπο, ο οποίος έχει δείξει τεράστια ευαισθησία και ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας να παρακολουθήσουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών και να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία διδακτήκαμε. Όπως θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω από την καρδιά μου, σαν αρχηγός του τμήματος, όλους τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, τα οποία πραγματικά δίνουν την ψυχή τους για να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά στο να αποκτήσουν το μέγιστο των γνώσεων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν και απευθύνονται σε άτομα ηλικίες 18 έως 45 ετών με απολυτήριο λυκείου. Στην σχολή μας έρχονται όλοι οι άνθρωποι, από έναν απλό αγρότη μέχρι έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Αυτά τα οποία διδάσκουμε εμείς είναι να σώσουμε μία ανθρώπινη ζωή. Είναι πολύ απλό να σώσει ένας άνθρωπος μία ανθρώπινη ζωή, αρκεί να έχει τις κατάλληλες γνώσεις και την ψυχραιμία. Θα παρατηρήσετε όλοι ότι εάν συμβεί ένα ατύχημα, το μόνο που βλέπουμε και ακούμε είναι ουρλιαχτά, φωνές και ένα πλήθος κόσμου να πηγαίνει και το 90% των περιστατικών, τα θύματα, στα θύματα επιδεινώνεται η κατάστασή τους από αυτούς οι οποίοι πάνε να προσπαθούν να τους σώσουν και δεν γνωρίζουν. Εμείς μαθαίνουμε απλά πράγματα, την φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας σε ένα οποιοδήποτε περιστατικό, να μάθει δηλαδή ο πολίτης να σώσει μια ανθρώπινη ζωή, διότι το έχω πει χιλιάδες φορές, το να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή ή να την στείλουμε σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, αυτή η διαφορά είναι τόσο λεπτή όσο η κόψη ενός ξηραφιού.